Πρόταση που δεν αποτελεί βάση συζήτηση με τη μορφή που έχει σήμερα, χαρακτήρισαν κυβερνητικές πηγές το πεντασέλιδο προσχέδιο Συμφωνίας των Θεσμών που παρουσιάστηκε στην ελληνική πλευρά. Εξέφρασαν ωστόσο την άποψη ότι αφήνει περιθώρια συμβιβασμών έτσι ώστε να είναι δυνατή μια συμφωνία το αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως ανέφεραν, πρόκειται για μια πρόταση συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο, η οποία επαναφέρει μέτρα που είχαν τεθεί εκτός συζήτησης στις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Brussels Group. Συγκεκριμένα, οι ίδιες πηγές, αναφερόμενες στο περιεχόμενο της πρότασης, έκαναν λόγο για μέτρα όπως αλλαγές στο ΦΠΑ, που θα αποφέρουν έσοδα ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2015, με σημαντικές αυξήσεις στην ενέργεια, στην εστίαση και στα φάρμακα, για περικοπές δαπανών στον ασφαλιστικό τομέα κατά 1% του ΑΕΠ για το 2015 και για το 2016 και για κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το τέλος του 2015. Ως θετικό σημείο της πρότασης αναγνώρισαν τον καθορισμό των πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια ως εξής: 1% για το 2015, 2% για το 2016, 3% για το 2017 και 3,5% για το 2018. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε αυτό το στάδιο η συζήτηση για το χρέος ήταν επιδερμική, καθώς δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο, ενώ και για τα εργασιακά η πρόταση των θεσμών δεν ήταν ιδιαίτερα σαφής. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι ίδιες κυβερνητικές πηγές σημείωσαν πως οι επαφές του Πρωθυπουργού αλλά και οι τεχνικές εργασίες θα συνεχιστούν από σήμερα, αν και πιθανότητα όχι σε επίπεδο Brussels Group, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τις 14 Ιουνίου, όπως αναφέρθηκε κατά την χθεσινή συζήτηση. Τέλος, ως προς τη χρονική διάρκεια που θα καλύπτει η ενδεχόμενη συμφωνία, οι ίδιες κυβερνητικές πηγές άφησαν να εννοηθεί ότι οι δανειστές προκρίνουν τη λύση μιας νέας παράτασης κάποιων επιπλέον μηνών για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.